Στις διαδικτυακές εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων συμμετέχει το εργαστήριο και το πρώτο ημερήσιο ΕΠΑΛ Άρτας και συγκεκριμένα ο τομέας υγείας πρόνοιας και ευεξίας της Β' και Γ' τάξης με το παραμύθι που δημιούργησαν τα παιδιά και φέρνει τον τίτλο «Τα Χριστούγεννα που ήθελε να κλέψει ο κορονοϊός». Μέσα από αυτό το παραμύθι δίνει μηνύματα αισιοδοξίας και θετικής σκέψης για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι από την πανδημία. Ο διευθυντής του εργαστηρίου του ΕΠΑΛ Άρτας Δημήτρης Ευαγγέλου εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα που δημιούργησαν οι μαθήτριες του ΕΠΑΛ Άρτας, ενώ ευχαρίστησε και τις καθηγήτριες για την πολύτιμη βοήθειά τους. Είπαμε φέτος λόγω της πανδημίας, όπως ξέρει όλος ο αρτινός λαός, Χριστούγεννα αλλιώς, Χριστούγεννα μαζί. Όμως σαν πρώτο ΕΠΑΛ Άρτας και εργαστηριακό κέντρο, υπάρχει μια σύμπραξη των δράσεων αυτών. Σκεφτήκαμε και δημιουργήσαμε ένα παραμύθι και ένα ποίημα. Εδώ θέλω να πω ότι η ιδέα για το παραμύθι «Ο κορονοϊός που ήθελε να κλέψει τα Χριστούγεννα» ήταν της κυρίας Αντωνίου. Η κυρία Αντωνίου σήμερα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να είναι εδώ. Οφείλουμε όμως να αποδώσουμε την όλη προσπάθεια που έκανε η κυρία Αντωνίου, που ουσιαστικά σκέφτηκε την ιδέα αυτή και έγραψε και τα κείμενα, να την ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι τέτοιους συναδέλφους θέλουμε στο σχολείο μας, όπως και η κυρία Σπέτζα και η κυρία Παπαγιάννη, που η μεν κυρία Σπέτζα εικονογράφησε το παραμύθι, είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια, και η κυρία Παπαγιάννη βοήθησε στις πρόβες και στην επιμέλεια του παραμυθιού και του ποίηματος. Η μία εκ των μαθητριών, η Ρουπακιά, η Αθηνά, εικονογράφησε και έφτιαξε όλα τα σκίτσα για να δώσει έτσι μια πνοή στο παραμύθι και στο ποίημα. Τα άλλα τα δυο τα κορίτσια, η Γεροδήμου, η Λαμπρινή και η Βλαχογιάννη, η Φωτεινή, βοήθησαν και θα αφηγηθούν και το παραμύθι και το ποίημα. Βέβαια εδώ θέλω να πω ότι και ο μικρός Χριστάκης, ο γιος μου, βοήθησε λίγο στην εικονογράφηση και έφτιαξε το εξώφυλλο του ποίηματος. Δεν είπαμε όμως και πώς λέγεται το παραμύθι, και το κρατάτε αυτή τη στιγμή στα χέρια σας και είναι καλό να το δείξουμε. Τα Χριστούγεννα που ήθελε να κλέψει ο κορονοϊός. Τα Χριστούγεννα και... που ήθελε να κλέψει ο κορονοϊός. Αφηγείται την προσπάθεια του κορονοϊού να καταστρέψει τη χώρα, να καταστρέψει τον πλανήτη, πλην όμως με την βοήθεια των γιατρών, των επιστημόνων και των ερευνητών δημιουργείται το φάρμακο, και όπως είναι και στην πραγματικότητα ουσιαστικά έγινε το εμβόλιο, εξαλείφεται αυτή η πανδημία και επιστρέφει η χώρα στην κανονικότητά της. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους εκπαιδευτικούς, την κυρία Αντωνίου που είπαμε ότι απουσιάζει αυτή τη στιγμή, είχε συγκεκριμένες εργασίες που δεν μπορούσε να τις αφήσει, την κυρία Σπέτζα, την εκπαιδευτικό του πρώτου ΕΠΑΛ Βρεφονηπιοκόμο, την κυρία Παπαγιάννη, αλλά θέλω να ευχαριστήσω κάθε μία ξεχωριστά τις μαθήτριες, τη Ρουπακιά, τη Γεροδήμου και τη Βλαχογιάννη, αλλά και όλο τον τομέα της Β' τάξης υγείας πρόνοιας και ευεξίας, καθώς και τη Γ' τάξη βρεφονηπιοκόμων. Εάν εν μέσω πανδημίας, και θέλω αυτό να τονιστεί και να ακουστεί, εάν εν μέσω πανδημίας μπορούμε μέσω τηλεδιδασκαλίας, γιατί όλες οι πρόβες έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης από την πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τα μαθήματα, αν λοιπόν μέσω τέτοιων καταστάσεων τα παιδιά μας έβγαλαν ένα τέτοιο πρόσωπο και αποτέλεσμα, φανταστείτε αυτά τα παιδιά τι μπορούν να κάνουν διαζώσεις. Επειδή όμως εμείς ξέρουμε τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά, θέλουμε να το κάνουμε γνωστό και στον αρτινό λαό, ότι έχουν τεράστιες δυνατότητες. Εμείς εμπιστευόμαστε και δίνουμε ενάβηματα και κίνητρα τα παιδιά αυτά να μεγαλουργήσουν. Και όντως μεγαλουργούν, κυρία Αγγελή. Τέλος, ο κύριος Ευαγγέλου ευχήθηκε με τη σειρά του καλές γιορτές. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο, με υγεία, με ευτυχία. Λίγος καιρός έμεινε ακόμα να περάσει και αυτή η πανδημία, αυτή η καταστροφή που προκάλεσε στη χώρα,
και όλα θα γυρίσουν στην κανονικότητα. Οι τρεις μαθήτριες, Αθηνά Ρουπακιά, Λαμπρινή Γεωργοδήμου, Φωτεινή Βλαχογιάννη, έδωσαν ένα σπουδαίο μήνυμα σε όλους ότι όταν υπάρχει θέληση γίνονται όλα, έστω κάτω και από αυτές τις συνθήκες. Είσαι η κοπέλα που έχει κάνει αυτές τις ωραίες εικονογραφίες σε αυτό το υπέροχο παραμύθι, έτσι. Εγώ, ναι. Θέλω να μου πεις δύο λόγια. Πώς ένιωσες με όλη αυτή τη διαδικασία, ήταν δύσκολο? Σχετικά λόγω του ενδιαφέροντος που έχω για τη ζωγραφική, ήταν κάτι ευχάριστο για μένα και πέρασα πολύ ωραία καθ' όλη τη διάρκεια που το έκανα. Και είναι ένα πράγμα που μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση και πιστεύω είναι ένα βήμα αυτό για μένα. Πρώτη φορά όμως να κάνεις ναι, κάτι. Πρώτη φορά. Ζωγραφίζεις από τι ηλικία? Η πρώτη μου ζωγραφιά την έκανα 6 μηνών, εντελώς τυχαία. Έναν ήλιο, πήρα ένα χρώμα και έκανα. Και από εκεί σιγά σιγά με τη βοήθεια των γονιών μου ανακάλυψα μαζί τους ότι έχω ταλέντο στη ζωγραφική. Ήθελα να σε ρωτήσω τα συναισθήματα καθ' όλη τη διάρκεια αλλά και τώρα με το αποτέλεσμα που έχεις μετά από αυτό το παραμύθι. Καταρχάς μέσα από το παραμύθι μου δόθηκε μια δύναμη ότι υπάρχει ελπίδα και ότι αυτή η κατάσταση δεν θα υπάρχει για πάντα και ότι θα υπάρχει λύση. Και γενικά είμαι πολύ χαρούμενη και μπράβο στους καθηγητές μου και που είχαν αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί είναι κάτι σημαντικό για τα παιδιά. Λόγω της καραντίνας δεν μπορείς να κάνεις αυτά που κάνεις όταν βρίσκεις σε σχολείο. Και είσαι δραστήριος, είσαι... Ακόμα δημιουργείς. Δράση, ναι. Εύχομαι υγεία, αγάπη και ότι να υπάρχει χαρά. Και καθόλου λύπη, γιατί υπάρχει λύση, θα υπάρχει λύση και τίποτα δεν είναι μόνιμο και ότι αυτό δεν πρόκειται να κρατήσει για πάντα. Είναι ο ιός φυσικά, ο κορονοϊός, που ήθελε ουσιαστικά να κλέψει τα Χριστούγεννα των ανθρώπων και μιλάει για διάφορα πράγματα, πως τα παιδιά ύστερα από όλη αυτή την κατάσταση θα είναι ελεύθερα να παίζουν, να συνεχίσουν να ελπίζουν και να είναι χαρούμενα. Άρα αυτό το μήνυμα δίνει, έτσι, της ελπίδας. Φυσικά και της ελπίδας, διότι όπως προηγουμένως είπε και η Αθηνά, όλο αυτό κάποτε θα σταματήσει και θα είμαστε πια όλοι ελεύθεροι. Τι συναισθήματα έχεις όλο αυτό το διάστημα με αυτή την καραντίνα, με όλο αυτό που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός? Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματά μου. Νιώθω λίγο εγκλωβισμένη λόγω της ηλικίας μου, αλλά πιστεύω ότι τα καταφέρνω και θα είναι μια χαρά, πιστεύω. Με την τηλεεκπαίδευση πώς θα πάτε, το έχετε συνηθίσει? Φυσικά, τα πάμε μια χαρά, διότι οι καθηγητές μας κάνουν το μάθημα πιο εύκολο και γίνεται πιο δημιουργικό. Λόγω και του παραμυθιού που ετοιμάζουμε, που ετοιμάσαμε και αυτό πιστεύω, ναι. Δεν μπορεί όμως να αντικατασταθεί το μάθημα έτσι, διαζώσεις. Φανταστείτε δηλαδή, μας το δώσατε να το καταλάβουμε πριν με αυτό το παραμύθι το κάνατε και να ήσασταν όλοι μαζί μέσα στην τάξη και πόσα άλλα πράγματα και μπορέσατε να συνεργαστείτε σε όλο αυτό. Ναι, ήταν δύσκολα, αλλά τα καταφέραμε και βγήκε ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ένα βράδυ κοντά στα Χριστούγεννα, πέρα μακριά, στα βάθη της Ασίας, σε έναν αιμοδερμένο τόπο, περπατούσε μόνο του ένα πλάσμα άσχημο στην όψη και κακό στο χαρακτήρα. Το βήμα βαρύ, χαμόγελο ανύπαρκτο, τον έλεγαν COVID-19, ο κακός ιός. Κρατούσε από γενιά καταστροφική, μεγαλωμένος από τους παππούδες του, τη γνωστή οικογένεια των κορονοϊών, με μίσος για τις αγκαλιές, τα φιλιά, τη χαρά, τη φιλία και την αγάπη. Ιός κορονοϊός είναι αυτός, ούτε και μας ρωτάει, μ' αντύχει και κολλήσουμε, εις το γιατρό μας πάει. Κούραση, άγχος, πυρετός, έτσι και μας φορτώσει, τρέχουμε αμέσως στο γιατρό το τεστ για να μας δώσει. Έτσι και είναι θετικό, σίγουρα αρρώστια έχω,
Φίλους, αδέλφια, συγγενείς πρέπει να αποφεύω. Μα όταν έρθει η στιγμή, με μια θα την πετάμε. Υπομονή να κάνουμε, παππού, γιαγιά και μάνα, την πανδημία μονομιάς να διώξουμε για πάντα. Έχουμε καλή χρονιά, καλή πρωτοχρονιά και όλοι οι άνθρωποι να είναι υγιείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 24 Δεκεμβρίου μέσω του διαδικτύου και τη σελίδα του Δήμου Αρταίων οι τρεις μαθήτριες θα αφηγηθούν το παραμύθι και θα απαγγείλουν ποίηματα που έχουν γράψει με τη βοήθεια των καθηγητριών τους. Cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.